Πρεμιέρα για το καλάθι του νοικοκυριού, με όλους τους ενδιαφερόμενους να σπέβδουν στα σούπερ μάρκετ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Μεγάλες προσφορές στα προϊόντα, όπου οι καταναλωτές χωρίς να ξοδεύουν χρόνο για να βρουν την προσφορά, αφού το καλάθι περιέχει τις περισσότερες προσφορές. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν οι τιμές. Αναγράφηση κάθε προϊόν, την τιμή. Αλλά την προηγούμενη τιμή. Ναι, την προηγούμενη. Μάλιστα, ναι, ναι. Για παράδειγμα, λες, αυτό έχει ένα 28. Και πήγε ένα 15 επειδή εντάχθηκε στο καλάθι του νοικοκυριού. Πώς σας φαίνεται αυτό? Θα το δούμε. Δεν ξέρω ακόμη, δεν έχω δει. Τώρα μπήκα. Είναι πρώτη μέρα εφαρμογής, παιδιά, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω σήμερα μια γνώμη, μια άποψη για το... Θα το δείτε στην πορεία. Αυτό θα φανεί στην πορεία, ναι. Ανά μία εβδομάδα, και συγκεκριμένα Τρίτη-Τετάρτη, θα ανανεώνεται και η λίστα και όλες τις ναι. Αυτό ισχύει, όντως. Ελπίζω να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλη η διαδικασία η οποία γίνεται, το όλο μέτρο, ας το πούμε κάπως έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι καλό, κάτι θετικό, ας πούμε. Ελπίζω πως και ο κόσμος να ανταποκριθεί αυτό. Ανά μια εβδομάδα θα αλλάζει. Θα αλλάζει, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει αναλλαγή για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει και διαφορετικά πράγματα. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Δεν έχω να πω τίποτα, καμία διαφορά. Δεν υπάρχουν διαφορές στις τιμές, πιστεύετε? Δεν τις πρόσεχα να σου πω την αλήθεια και δεν ξέρω και τώρα και τι γίνεται. Αλλά δεν τις πιστεύω κιόλας. Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού έχουν επιστρέψει στις τιμές Αυγούστου, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας πως σβήσαμε τον πληθωρισμό 2 μηνών για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι.